Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 932. Είναι από το ΚΔ κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου και το 13 εδάφιο. Σελίδα 932, ΚΔ 13. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσαν εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιαλέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύοντο με ταυτόν, αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο δια να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε εις, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Σύ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς, «Πία, ιδέ είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου της εστάθειαν ήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν», τώρα δεν ελπίζουν πια, «ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτης πάση τρίτη μέρα είναι σήμερα ναύτη αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον την αυγήν εις των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε ότι είδων και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσι ότι αυτός ζει. Και την έστω των ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός, ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει εις τη δόξα αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και επλησίασαν εις την κόμινο που επορεύοντο και αυτός προσεποιήτω ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες μήνων με θυμών διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε εινύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών ότι ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών έτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνη στο Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πώς εγνωρίστης αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθιεν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς «Η ειρήνη ημίν». Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζον ότι έβλεπαν πνεύμα και είπε προς αυτούς «Διατί είστε ταραγμένοι και διατί αναβαίνωσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί, ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι, ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα, και τούτο υπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί υπίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι φαντουκόσιμον εντάφθα, ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Είπε δε προς αυτούς, ούτ είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότε ήμουν έτη με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί μου. Τότε διήνυξεν αυτόν το νουν, δια να καταλάβω στις γραφάς. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον, και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ.
Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός εφ' ημάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμιν εξύψους. Και έφεραν αυτούς έξω έως την Βηθανία, και υψώσας τα σχήρας αυτού ευλόγησαν αυτούς, και ενώ ευλόγη αυτούς απεχωρίστη από αυτόν και ανεφέρετο στον ουρανόν. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης, και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Αμήν. Ο Χριστός ανεστήθη, καθώς πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, και ο Θεός εν τη δικαιοσύνη Του, επειδή υπήρξε άμωμος, άγιος, αναμάρτητος σαν Υιός ανθρώπου, δεν μπορούσε να αφήσει τον Άγιο, τον Όσιο Του να δει διαφθορά, τον ανέστησε την τρίτη μέρα εν τη δικαιοσύνη Του, γιατί ο θάνατος είναι μισθός της αμαρτίας. Δεν αμάρτησε, άρα δεν άξιζε θάνατο, αλλά πέθανε, παρέδωκε τον εαυτό Του για τις αμαρτίες μας. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε για να είμαστε δίκαιοι εμείς ενώπιον Αυτού. Ο Χριστός ανέστη. Είναι ανεστημένος ο Χριστός. Αλλά επειδή δύο μαθητές Του δεν το ξέρουνε, και αυτό είναι απελπισμένοι και απογοητευμένοι. Και το αποτέλεσμα, φεύγουν από εκεί που έπρεπε να είναι. Γιατί όταν απελπίζεσαι, όταν απογοητεύεσαι και η αιτία είναι γιατί άλλα περίμενες από τον Χριστό να γίνουν και άλλα έγιναν, το πρόβλημα είναι ότι φεύγεις. Και άμα φεύγεις, τον χάνεις. Αυτό που θέλω να πω είναι από την αρχή που είπα ότι το σημαντικό είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός δεν φεύγει, εμείς τον αφήνουμε. Με την απελπισία μας και την απογοήτευσή μας, με το ότι κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά, και είναι λογικό και ανθρώπινο να μην καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα καλά, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τη σοφία μας είναι ο Χριστός και η ζωή μας και η Ανάστασή μας. Ο Κλεόπας και ένας άλλος αδελφός καλός γνώρισαν Ιησούν Χριστόν, προφήτη, δυνατό σε έργο και σε λόγο ενώπιον του Θεού. Είδαν τον Ιησούν τον Ναζωραίο να κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία μεταξύ του λαού, αλλά είδαν να τον συλλαμβάνουν, να τον ονειδίζουν, να τον σταυρώνουν, να πεθαίνει και να τον θάβουν. Και τέλειωσε. Αδερφοί, με τον Χριστό τίποτα δεν τελειώνει. Όλα είναι στην αρχή τους. Γιατί είναι ανεστημένος. Και έτσι λοιπόν απελπισμένοι γυρίζουν στην πόλη τους, στους Εμαούς. Στην επιστροφή συνομιλούσαν, αυτό που λέγαμε πριν στη σκηνή τους, συνομιλούσαν απογοητευμένοι. Μα, και εγώ ήλπιζα, και εγώ ήλπιζα, και εγώ πίστευα, και εγώ πίστευα, και εγώ νόμιζα, και εγώ νόμιζα. Και όσο βγάζανε την καρδιά τους έξω, με απελπισία, με απογοήτευση, τόσο απομακρυνόντουσαν από τον Κύριο. Τόσο έχαναν την παρουσία του Θεού. Αλλά δόξα τω Θεώ, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και απέστειλε τον Ιησού Χριστόν στη ζωή του καθενός. Είναι απεσταλμένος στη ζωή σου ο Χριστός. Άκουσε τον, πρόσεξε λίγο. Πάει λοιπόν ο Κύριος, ακούστε τώρα. Ο ανεστημένος πώς εργάζεται, τι καλός είναι ο Θεός. Έτσι εργάζεται και για μας. Γιατί είστε σκυθροποί, απογοητευμένοι και απελπισμένοι, τι κουβεντιάζετε μεταξύ σας? Και με απόλυτη βεβαιότητα της γνώμης τους ότι είναι σωστοί και του δίκιου τους, λένε καλά εσύ που ζεις. Δεν είδες τι έγινε? Τίποτα δεν έμαθες. Λέει τι έγινε? Δεν έχεις ακούσει για τον Ιησούν των Ναζωραίων? Στο Χριστό τα λένε. Δεν έχεις ακούσει για τον Ιησούν των Ναζωραίων, που ήταν δυνατό σε λόγο, σε έργο, προφήτης,
Και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός θα ελευθερώσει τον Ισραήλ από τους εχθρούς του. Και δεν είδες τι έγινε, οι αρχιερείς τον έπιασαν, αντί να τον προσκυνήσουν, τον έπιασαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Έτσι σ' ακούει ο Χριστός όταν μιλάς. Αλλά μας αγαπάει, τους αγαπάει, αδερφοί. Δεν ήρθε κοντά τους για να τους μαλώσει. Ήρθε για να τους ευλογήσει. Και ξέρετε τι καλό είναι που ήρθαμε σήμερα στην Εκκλησία. Δεν ήρθαμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Αμήν. Ήρθαμε στο Χριστό. Μη γέννητο να έρθαμε για ανθρώπους. Ήρθαμε για το Χριστό και ευχαριστούμε το Θεό για το Χριστό που απέστειλε. Και τι τους είπε και τι λέει και σε εμάς όταν σκεφτόμαστε έτσι. Εγώ το λέω, όταν πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτομαι έτσι, λέω ανόητος και βραδύ στην καρδία είσαι για να πιστεύεις το Λόγο του Θεού. Έτσι λέω στον εαυτό μου. Δεν το λέω στους άλλους βέβαια, στην Άννα μερικές φορές. Αδερφοί, να μην είμαστε ανόητοι. Να μην είμαστε άπιστοι. Είναι ανοησία να είναι δίπλα σου ο Χριστός και εσύ να λες πω τι έπαθα. Τι θα κάνω με τον άντρα μου, τι θα κάνω με τη γυναίκα μου, τι θα κάνω με το γιο μου, τι θα κάνω με την κόρη μου. Μεγαλεία θα κάνει, όχι εσύ, ο Χριστός. Τι θα κάνει. Μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Μην χάσεις την πίστη σου μόνο. Μην απελπιστείς, μην απογοητεύεσαι. Τα ακούς. Μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Μην βλέπεις τον καιρό της ταλαιπωρίας. Μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Μη τρομάζεις, μη φοβάσαι. Έχει μια χερούκλα. Είναι παντοδύναμος, αλλά είναι και αγάπη. Πάσο ελπίζον επ' αυτόν δεν κατεσχύνεται. Πίστευσε τουλάχιστον με την ελπίδα ότι ο Χριστός μπορεί. Μπορεί εσύ να μην μπορείς και δεν μπορείς. Μπορεί να μην υπάρχει κανένα στον κόσμο, και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, να απαιτούμε από τους άλλους να μας βοηθήσουν. Και τους βάζουμε βάρος και τους διώχνουμε από κοντά μας και γινόμαστε και μισητοί. Αδερφοί, δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σε βοηθήσει. Αλλά υπάρχει ο παντοδύναμος Θεός που σε βοηθάει. Που σε έχει βοηθήσει και θα συνεχίζει να σε βοηθάει. Θα είναι μαζί σου. Μην παραπονιέσαι για τους ανθρώπους. Ουτιδανοί, άθλοι και τυποτένιοι είμαστε όλοι μας. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό μας το βεβαιώνει και ο Χριστός. Χωρίς το άνεφε μου δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Και προχωρώντας αρχίζει να τους μιλάει το Λόγο του Θεού. Τι ωραία που είναι να ακούς το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα από το Χριστό. Πολύ ωραία δεν είναι. Τόσο πολύ χαιρόντουσαν που και εγώ ήταν η καρδιά τους όταν άκουγαν το Λόγο του Θεού. Και να χαίρεσαι όταν ακούς το Λόγο του Θεού και καίγεται η καρδιά σου. Αυτό σημαίνει ότι σου μιλάει ο Χριστός. Και να ζητάμε, αδερφοί, να μας μιλάει ο Χριστός. Φτάσανε στο σπίτι και προσεποιείται ότι φεύγει. Γιατί? Γιατί η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτόν. Μη φύγεις! Οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Μη φύγεις! Έλα σπίτι μας, πέρασε η μέρα, έφτασε η νύχτα, έλα! Αυτό ήθελε ο Χριστός, να τον φωνάξουνε. Να το πω και να το φωνάξω κι εγώ. Αυτό θέλει ο Χριστός από μας, να τον φωνάξουμε. Έλα σπίτι μου, έλα στη ζωή μου, έλα στα παιδιά μου, έλα, έλα, θα έρθει. Μα γι' αυτό ήρθε, για να έρθει. Γι' αυτό ήρθε και συνομιλεί μαζί σου, για να έρθει το βράδυ σπίτι σου. Θα έρθει, φώναξέ τον όμως. Και ενώ έφτασε, έγινε και οικοδεσπότης του σπιτιού. Τι ωραία. Πολύ θέλω να είναι οικοδεσπότης του σπιτιού μου ο Χριστός. Και του το λέω, λέω Χριστέ μου, θέλω εσύ να είσαι τα αφεντικό στο σπίτι μου. Εσύ να είσαι ο οικοδεσπότης του σπιτιού. Εμείς να είμαστε εκεί να βλέπουμε σένα. Την αγαθή μερίδα εξέλεξη Μαρία που κάθισε στα πόδια του Χριστού και άκουσε το Λόγο του. Και πήρε τον άρτον αυτός,
Ενώ ο οικοδεσπότης το κάνει, μα είναι οικοδεσπότης. Πήρε τον Άρτον, το έκοψε, είδανε πιθανότατα τις πληγές, τον κατάλαβαν ότι είναι ο Χριστός και εξαφανίστηκε. Τώρα καίγονται. Τώρα τι θέλουμε εδώ? Τι θέλουμε στο σπίτι μας? Πάμε στα αδέρφια μας, πάμε στην εκκλησία. Και σηκώνονται νύχτα, που είχε νυχτώσει πια, και επιστρέφουν στην Ιερουσαλήμ. Πήγαν εκεί που ήταν μαζεμένοι όλοι και άκουσαν να λένε, ανιστήθη, φανερώθηκε στον Πέτρο. Μπα, δεν μπορεί να αναστεί, τι θα πει αναστήθη? Βρε, αναστήθηκε. Και έρχονται και αυτοί, τον είδαμε ανεστημένο. Τον είδες ανεστημένο, αδερφέ? Κάθε μέρα τον βλέπουμε στη ζωή μας ανεστημένο και ζωντανό. Αλλά δεν μπορεί ο άλλος να το πιστέψει, τι να κάνουμε? Όταν ο Κύριος όμως το αποκαλυφθεί, τότε θα το πιστέψει. Όπως με το Θωμά. Αν δεν δω τα χέρια του τρυπημένα και πληγωμένα, δεν θα πιστέψω. Βρε, τον είδαμε ανεστημένο, δεν πιστεύω. Θωμά, μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Βάλε τα χέρια σου. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αν δεν δούμε το Χριστό, αδερφοί, δεν το πιστεύουμε. Αν δεν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, δεν γίνεται να το πιστέψουμε. Γι' αυτό μη στενοχωριέσαι. Εάν δεν πιστεύεις, ζήτησε τον να έρθει σπίτι σου, θα σου δείξει τα χέρια του και θα τον πιστέψεις. Είσαι άνθρωπος. Και πολλές φορές δεν πιστεύουμε. Θα το κάνει αυτό? Δεν πιστεύω. Φώναξέ τονε και θα δεις τι θα κάνει. Μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Γιατί γι' αυτό τον έστειλε ο Πατέρας, για να κάνει μεγαλεία. Και ενώ συζητάγανε και άλλοι λέγανε ναι και άλλοι λέγανε όχι, ανάμεσά τους ο ανεστημένος δεν χτύπησε πόρτα, δεν άνοιξε πόρτα, ανάμεσά τους. Όλοι τα χάσανε, φοβήθηκαν. Άλλοι λέγανε φάντασμα είναι. Πού οδηγεί τον άνθρωπο η απιστία? Να μην πιστεύεις την αλήθεια και να πιστεύεις τα φαντάσματα. Και λέει ο Κύριος, μη φοβάσαι, εγώ είμαι. Να το πω λίγο, όπως μου το πω και ο Κύριος. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι. Αυτός είναι, αδερφοί. Στη ζωή σου αυτός είναι. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι. Λέει, πιάστε με. Φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμένα βλέπετε να έχω. Πιάστε με. Και είπαν, ο Κύριος είναι. Αμήν. Μπορούμε να το πούμε κι εμείς. Ο Κύριος είναι, Χριστέ μου. Ο Κύριος είναι. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού μας. Ο Κύριος είναι, αδερφέ. Και τότε έκανε ένα θαύμα μεγάλο. Διήνυξεν το νουν των ανθρώπων που πίστεψαν στον ανεστημένο Χριστό, διήνυξε το μυαλό του να καταλαβαίνουν τις γραφές. Αυτό είναι θαύμα, αδερφοί. Γιατί? Γιατί απείς των όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου τυφλώνει το νου των ανθρώπων να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός των Ευαγγελίου. Αν όμως πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Χριστός είναι να σου ανοίξει το μυαλό να πιστέψεις στο Λόγο Του. Και αν πιστέψεις στο Λόγο Του, ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα τους πιστεύοντας. Αν πιστέψεις στο Λόγο του Θεού, θα σε σώζει πάντοτε ο Χριστός. Από τι? Από όλα θα σε σώσει. Από όλα θα σε σώζει ο Χριστός. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, θα σε σώζει ο Χριστός. Σκέψου, τι είναι αυτό που θέλει σήμερα, είπαμε μέρες αγαθών αγγελιών, τι είναι αυτό που θέλει σήμερα ο Χριστός να κάνει και να σε σώσει, ζήτα το και θα το κάνει. Ζήτησέ το. Ζήτησέ το. Θα το κάνει ο Χριστός. Γιατί γι' αυτό ήρθε σήμερα. Να μας ενισχύσει, να κάνει χάρη και να μας δώσει δύναμη. Ζητάτε, αδερφοί. Και εγώ ζητάω, Κύριε. Δόξα να έχει ο Θεός. Αλλά εκείνο που ζητάμε πρώτον είναι να είμαστε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Να μην χάσουμε αυτή την ευλογημένη
βιωματική εμπειρία να δούμε το σώμα μας να ανασταίνεται όπως του Χριστού. Και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα προσθέτει, αδερφοί. Αλλά όμως ζήτα, ζήτα σήμερα, αδερφέ. Όποιος ζητεί σήμερα θα λάβει. Δόξα να έχει ο Θεός. Και αφού τους άνοιξε τη διάνοια να καταλαβαίνουν τις γραφές, στη συνέχεια τους έδωσε αποστολή. Γιατί δεν μας σώζει, αδερφοί, για να είμαστε χαρούμενοι. Μας σώζει για να κάνουμε το έργο Του. Και το έργο Του ποιο είναι? Σεις είστε μάρτυρές Μου. Ποιος θα μιλήσει για τον Χριστό? Μόνο αυτός που τον γνώρισε. Ποιος θα ομολογήσει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο? Μόνο αυτός που γνώρισε ότι πέθανε για τις αμαρτίες Του. Ποιος θα ομολογήσει Ιησούν Χριστόν ανεστημένο? Μόνο αυτός που τον δικαίωσε ο Θεός για την Ανάστασή Του. Σεις είστε μάρτυρές Μου. Μάρτυρες του Χριστού. Μόνο. Καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως ουτού λάβετε δύναμη εξ ύψους, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας. Αυτό που μας λέει και εμάς τώρα είναι μείνετε στην Ιερουσαλήμ. Θα λάβετε δύναμη. Και μην ξεχνάτε, ζητείτε ιετών τον καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Θεός το χωράφι του καθενός θα φέρει μπόρα. Και το χωράφι το δικό σου θα το ποτίσει ο Θεός. Ζητείτε ιετών τον καιρό της οψίμου βροχής. Ζήτησε μπόρα, κατακλυσμό, καλή βροχή στο χωράφι σου, στην οικογένειά σου, στη ζωή σου, στο έργο σου. Είναι το θέλημα του Θεού να ζητάμε και να λαμβάνουμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.